Συναισθηματική υπερφαγία. Mm. Ποια συναισθήματα, Ειρήνη Μασαούτη, μα οδηγούν στο ψυγείο mm. και γιατί. Τα mm. όλα τώρα στην αρχή, και να λε. Αυτή είναι η εισαγωγή μα, λοιπόν. <laughs> Καλή χρονιά, λοιπόν. <laughs> Καλή χρονιά <laughs> να έχουμε <laughs> με ισορροπίε όλα τα επίπεδα. Έτσι, σωματική και ψυχική υγεία, λοιπόν. Ποια συναισθήματα, λοιπόν, μια που το έθεσε έτσι ευθέω, μα οδηγούν στο ψυγείο, Έχουμε διάφορα είδη πείνα. Ναι. Σε βάζω τώρα σε μία αρχική εισαγωγική έννοια για να καταλάβουμε τι είναι αυτό εν τέλει που μας πάει στο ψυγείο. Ναι. Έχουμε τη βιολογική πείνα που όλοι γνωρίζουμε, που ακούμε το στομάχι μας και γουργουρίζει και το επόμενό μας βήμα είναι να ψάξουμε να δούμε τι θα καταναλώσουμε και έχουμε και τη συναισθηματική. Ναι. Τι διαφορές υπάρχουν τώρα σε αυτές τις πείνες ώστε να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα μηνύματα του σώματος μας, της ψυχής μας και να δούμε μετά, με διάφορες άλλες τοποθετήσεις ή αλλαγές συμπεριφοράς, πώς μπορούμε να μην φτάσουμε σε ένα επίπεδο να επεκαταναλώνουμε κάποιες τροφές οι οποίες μας δημιουργούν προβλήματα. Απλά τα λες εσύ, τα οριοθετείς, πολύ, ότι μπορεί Ξεκάθαρα. να γίνει εύκολα. Φυσικά και μπορεί Αυτό εισπράττω από σένα. Ναι, φυσικά και μπορεί να γίνει και ιδίως αν το προλάβουμε σε αρχικό στάδιο. Αυτό είναι το Α και το μέγα που λέμε πραγματικά ότι μπορεί πολύ πολύ εύκολα να το διαχειριστούμε, ειδικά εμεί που έχουμε λίγο παραπάνω γνώσει από άλλε ειδικότητε. Ωραία. Πάμε να δούμε με τι θα ταυτιστεί ο κόσμο τώρα. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα μα τυπήσει η καμπανάκι, ότι μαντάμ, ο, ο λόγο που αυτή τη στιγμή τρώ και μάλλον δεν τρώ ούτε καρότο, ούτε αγκουράκι, ούτε μπροκολάκι, δεν είναι γιατί πεινά, mm -hmm τι κάτι άλλο συμβαίνει. Πολύ Πώς θα το πάρουμε χαμπάρι. Να η πρώτη λοιπόν η ερώτηση που καλό είναι να την κάνουμε στον εαυτό μας. Πεινάμε, ακούμε το στομάχι μας και γουργουρίζει. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε σταδιακά και ολοένα με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται. Άρα αυτό που λέμε, έλα μωρέ λίγο πεινάω, έχει διονκωθεί και πεινάω πολύ, είναι κάτι που ραγδαία με οδηγεί στο ψυγείο και έχω μία συμπεριφορά η οποία δεν ερμηνεύεται με τη λογική, αλλά σε πάει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε μία υπερκατανάλωση τροφής. Αυτοματοποιημένα σχεδόν. Ακριβώς. Αυτοματοποιημένα. Το ένα λοιπόν της βιολογικής πείνας είναι ότι έχω ακούσει λίγο λίγο το στομάχι μου και γουργουρίζει, οπότε σιγά σιγά κάτι θέλω να καταναλώσω, αλλά έχω τον έλεγχο ναι. των κινήσεών μου και των επιλογών μου. Το άλλο είναι όπως λες, απότομο και δεν μου αφήνει το πλαίσιο να ερμηνεύσω την κίνησή μου, να. την επιλογή μου. Αυτή η απότομη λοιπόν αλλαγή είναι το ένα βασικό τους, η μία βασική διαφορά. τους διαφορά. Έτσι, το δεύτερον. Στη βιολογική πείνα θέλω να φάω φαγητό και γενικά δεν με νοιάζει αν θα μου δώσει και κάποιο είτε ένα φρούτο είτε κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και υγιεινό. Γιατί απλά με νοιάζει να κορεστώ, να χορτάσω. Mm. Στο άλλο όμως, η επιλογή είναι Πολύ, πολύ συγκεκριμένη. Θέλουμε ή λιπαρή ύλη λι, ή με έντονη γεύση, ένα γλυκό ας πούμε. Να. Ή κάτι έντονα λιπαρό. Ακόμα και αν μου δώσει το μήλο, δεν θα το πάρω. Δεν είναι δηλαδή ότι θέλω να έρθει ο κορεσμός. Θέλω, θέλω κάτι... να φάω το σουβλάκι, Έτσι. τα πατατάκια Έτσι. που Έτσι. έχω στο ντουλάκι. Την νουλάκι, μπάστα μου, το... Ή το, τους κουραμπιέδες που μείνανε, ή η μπουγάτσα από χθε, ή δεν ξέρω κι εγώ τι λόγω των ημερών τώρα τα συζητάω. Ηρήνη. Γιατί... Ναι ναι, σας προκαλώ. Άρα, στο ένα, οι επιλογές είναι κυρίως υδατάνθρακας, τα αρτοσκευάσματα περισσότερο, Πολύ λιπαρέ ύλε όπω αυτέ που αναφέραμε, για να μην σε συνεχίζω να σε προκαλώ. <laughs> Έτσι. <laughs> και η ζάχαρη. Το για γλυκό. Γιατί θέλουμε γλυκό. Γιατί θέλουμε άμεση ενέργεια και έντονη γεύση. Θυμάστε στην προηγούμενη συνάντησή μας που σας είχα πει ότι ειδικά αυτές οι τροφές εκρίνουν κάποιες ορμόνες στο σώμα μας που προσπαθούν έστω και στιγμία να μας δώσουν κάποια συναισθήματα ικανοποίησης, ευδομονίας, χαράς να μην και... Να μιμηθούν κάτι άλλο. Ακριβώς. Ουσιαστικά λοιπόν τι κάνουμε είναι σαν να έχουμε ένα κενό κουτί, ένα κενό δηλαδή, και προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό μας, μέσα σε παρένθεση συναισθηματικό, μέσω της τροφής. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να πάμε να κουμπίσουμε το συνέστημά μας πάνω στην τροφή. Αν λοιπόν αυτό το διακρίνει κάποιο έγκαιρα και το δει μια, δυο, τρει, πέντε φορέ να του συμβαίνει και αναρωτηθεί ότι ξέρει κάτι, δεν είναι η πείνα. Τι έπαθε τώρα εσύ ξαφνικά. Τι είναι, ή ωραία, να δοκιμάσω. Αν θα μου δώσει κάποιο ή επιλέξω εγώ το φρούτο μου ή οτιδήποτε. Είμαι οκ. Okay. Ή όχι πάω συγκεκριμένα σε αυτές τις τροφές. Αυτά είναι δύο μηνύματα που είναι σαν καμπανάκια mm. στον καθένα από εμάς, ώστε να μας παραπέμψουν σε μία παραπάνω διερεύνηση της όποιας δικής μου ανάγκης για λήψη τροφής. Τρίτον, πολύ σημαντικό. Να συνεχίσω. Να συνεχίσεις. Εγώ θα σημειώσω αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία, τέλεια. Ο τρόπος κατανάλωσης τροφής της βιολογικής και της συναισθηματικής πείνας διαφέρει στη βιολογική πείνα, θα κάτσεις, θα είναι το τραπέζι σου μπροστά, θα σερβιριστείς, θα το φας μέσα σε ένα χώρο χρόνο ασφαλές, αν το θέλεις, ενώ στη συναισθηματική θα κρυφτείς πίσω από τον τουλάπι. Μπράβο. <laughs> πίσω από τον τουλάπι θα επιλέξεις να είσαι μόνος, θα καταπιείς και δεν θα μασίσεις, θα βιαστείς. Γιατί θα επιλέξεις να είσαι μόνος σου. Mm. Γιατί συνήθως κρύβεται μια χαμηλή αυτοπεποίθηση, ή ένας φόβος κριτικής. Το γεγονό ότι Άρα. και από τον εαυτό μας θέλουμε να κρυφτούμε ενδεχομένω εκείνη την ώρα. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις που όντως συμβαίνει, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το αναγνωρίζουν σε προχωρημένο στάδιο. Γιατί μάλιστα... δηλαδή θα θες να φας παιδί μου τον κουραβιέ. Πάρ την πιατάρα, βάλε πέντε κουραμπιέδε και κάτσε και φάντου τον άνθρωπο. Mm -hmm. Ακόμα και μόνο σου να είσαι, δεν θα το κάνει. Θα, θα, το... εκεί στο ράφι δεν ξέρω, φαντάζομαι. Εγώ έτσι κάνω, δηλαδή. Τι κυριαρχεί εσύ. Και συνέσθημα. θα φάω έτσι για να mm. πω και στον εαυτό μου: Εντάξει, έφαγα κάτι στο πόδι. Δηλαδή, δεν το απόλαυσα. Εγώ δεν το συνδυάζω ποτέ με απόλαυση όταν mm. μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί και εμένα μου έχει συμβεί. Έχω πέσει αυτή τι συνέστημα και όχι νιώθω. Φάει γρήγορα να με καταλάβει το σεπτό Άρα λοιπόν τι συμβαίνει. Πάμε ένα βήμα πίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε. Σημαίνει λοιπόν ότι για όποιο λόγο ο περίγυρό μου, ο κόσμο μου, μου έχει ενοχοποιήσει οτιδήποτε γευστικά έχει μια πολύ ικανοποιητική, ένα ικανοποιητικό Προκαλεί αποτέλεσμα. Προκαλή απόλαυση. Ακριβώς. Τι λες. Αν λοιπόν εμένα με βάλει σε μια διαδικασία, είτε ένας διατολόγος, είτε κάποιο ειδικό, είτε ακόμα και το κοινωνικό μου περίγυρο, να μην μου έχει απαγορευμένες στροφές, να μην μου έχει τις στροφές οι οποίες δεν πρέπει με τίποτα δηλαδή να καταναλώνω, αλλά να μου πει οκ, okay, υπάρχει και αυτό. Αλλά αρχίσω να εκπαιδεύομαι ώστε να το έχω σε ένα μέτρο, ώστε να μην με φτάσει σε ένα επίπεδο, να μου δημιουργηθεί τόσο έντονη έλλειψη, που με την παραμικρή αφορμή θα πάω και θα κάνω κατάχρηση. Γι' αυτό συναισθηματικέ υπερφαγίε συμπληρώνουν σε αυτό που λέγαμε πριν. Πολύ συχνά συναντάμε σε άτομα τα οποία έχουν λειτουργήσει στερητικά, είτε διατροφικά, είτε ψυχοσυναισθηματικά, στον καθημερινό, στην καθημερινότητά του. Οπότε γι' αυτό δεν θέλουμε τέτοιε ακρότητε, γιατί πάντα θα δούμε ότι πίσω από την διατροφική διαταραχή υποβόσκει κάτι τέτοιο. Όχι λοιπόν αιμονέ, όχι ακρότητε. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μια παχύσαρη, α πούμε, μητέρα είναι μπροστά στο παιδί. Όχι, μην φάσει αυτό, όχι, μην φάσει αυτό, αλλά η μαμά η παχύσαρη θα έχει και το κέικ τη στο ψυγείο και το γλυκό τη στο ψυγείο και όλα τα υποτιθέμενα όχι που λέει στην, στην κόρη. Να. Το παιδί λοιπόν τι έχει, την ενοχή. Ότι και να το φάω. Θα ακούσω ότι η μαμά μου πει γιατί το έφαγε. Αλλά η μαμά μου το φτιάχνει. Δεν πόσα διπλά μηνύματα υπάρχουν. Ναι, και δεν μπορεί αυτό να το ερμηνεύσει. Βέβαια, σε αυτό το, αυτό το παιδί. παιδί θα το κάνει κρυφά. Το περιμένουμε. Θα το κάνει το λάθο. Βέβαια. Και δεν θα το απολαύσει κιόλα. Άγια. Δεύτερο λάθο. Άρα εκεί τι κάνουμε. Πάλι πάμε σε μια σωστή κατεύθυνση διατρολογική. Πάλι χρειάζεται το άτομο μια διατροφική εκπαίδευση που θα το βάλει να συνειδητοποιήσει ότι αν απαγορεύσει Ρητά και κατηγορηματικά κάτι, ή γυρίσει και πει κλασικό των ημερών. Έφαγα πολύ με στι γιορτέ, η Ειρήνη. Τώρα κάνουμε ένα στερητικό διατολόγιο να τα χάσω όλα που, έχα, όλα που πήρα μέσα στι γιορτέ. Γιατί, Είναι σαν να αυτομαστιγώνομαι. Είναι σαν να μπαίνω σε μια διαδικασία να λέω: Ότι, Οκ, okay, εγώ έχω μάθει, ή επιβάλλω να μάθω στον εαυτό μου να ζει με ακρότητε. Γιατί να το κάνει αυτό. Εάν στερήσει, είναι κανόνα αυτό. Εάν στερήσει κάτι από τον οργανισμό σου, από τον εαυτό σου, ακόμα δηλαδή και τη χαρά τη απόλαυση. Μετά, με το που θα ανοίξει το παραθυράκι, θα μπει τσουνάμι μέσα στο κύμα. Θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσει αυτό. Σπάνια. Πρέπει να είναι ένα απόλυτα πειθαρχημένο οργανισμό που θα, θα μπει σε μια διαδικασία μετά πολύ εύκολα να αποτοξινοθεί, αν το θε. Όμω είναι πολύ σπάνιο και τι περισσότερε φορέ Πάει όπω είπε, στο Τσουνάμι. Δηλαδή, σου, σου πηγαίνει και άλλα πράγματα πίσω. Yeah, yeah. Για σκέψω yeah, ένα yeah. άτομο. <laughs> Βέβαια. Σκέψω ένα άτομο το οποίο ας πούμε, έχει κάνει αυστηρέ στερητικέ δίαιτε. Πόσα αποθυμένα μπορεί να έχει. Πόσε δυσκολίε ή πόσα όχι κοινωνικού περιεχομένου μπορεί να έχει. Ε, έλα να πάμε με του φίλου μου, α πούμε, για πίτσε. Όχι. Ε, έλα, η τάδε γιορτάζει να σε κεράσει ένα γλυκό. Όχι. Ε, κάποιο στο σπίτι να του φέρει, κάποιο που εδώ στην Κρήτη που το κάνουν πολύ συχνά. Όχι. Όλα αυτά τα όχι, το σώμα μα και ο εγκέφαλό μα τα θυμάται. Και περιμένει στη γωνία Έτσι. Για περιμένει να στη ανοίξει την, πορ, την πορτούλα και να εκδικηθεί αυτή τη διαδικασία. Ειρήνη, μου, ε, η συναισθηματική υπερφαγία mm. συνδέεται μόνο με αρνητικά συναισθήματα mm. ή μπορεί να είναι και με θετικά. Έχω μεγάλη χαρά, βρε παιδί μου. Είμαι ερωτευμένη. Mm -hmm. Πήρα προαγωγή. Αυτό δεν είναι υπερφαγία λοιπόν στην σημαντική. Yeah. Αλλά ανοίγω όλο το ψύχο και το κατεβροχθίζω γιατί έχω τόσο πολύ χαρά. Αυτό θα είναι στιγμιαίο. Α. Ah. εννοώ η συναισθηματική. Θα μην τη φοβάστε τη χαρά. Φάτ. Και μάλιστα τι περισσότερε φορέ, όταν λε ότι ένα θετικό συνέστημα μπορεί να με οδηγήσει σε φαγητού, μπορεί να τύχει, α πούμε, μία φορά ένα Σάββατο ή μία φορά το μήνα, το οποίο μπορεί να συνδέεται με καταστάσει, με πλαίσια, reunion, ανθρώπου που μα κάνουν να νιώθουμε πολύ ευχάριστα. Και εκεί δεν ακολουθείται το συνέστημα τη ενοχή. Ε, εκεί υπάρχει ευχαρίστηση. Ακριβώ. Ε? Οπότε εκεί δεν συγκαταλέγεται σε διατροφική διαταραχή. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό κριτήριο που λέμε. Να βέβαια. το κρατήσουμε αυτό. Να το συνεχίσω δηλαδή από αυτά που λέγαμε πριν, ότι στι συναισθηματικέ υπερφαγίε μετά τη λήψη τροφή, τη εκάστοτε τροφή, κυριαρχεί το συνέστημα τη ενοχή, των τύψεων, της ε, κακής ε, αυτοεικόνας μας, yeah. ε, της χαμηλής αυτοπεποίθησης, ε, της αμφισβήτηση, του φόβου, της ανησυχίας. Δηλαδή κυριαρχούν αρνητικά συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι μία όποια ε, συναισθηματική κατάσταση πόσο γρήγορα διαταράσσεται πριν την κατανάλωση της τροφής, κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης της τροφής yeah. και μετά τη λήψη της. Γιατί συνδέουμε τόσο πολύ την τροφή με το συνέστημα, mm. Είναι Γιατί... θέμα κουλτούρα δική μα, θα και... μπορούσε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, mm. γενικά στη Μεσόγειο, συνδέουμε πάρα πολλά πράγματα με το φαγητό. Mm. Και τη χαρά μα με το φαγητό και τη λύπη μα όλο. Έτσι, έτσι. Είναι αφορμή δα... για τραπέζωμα, τα πάντα. Αν σκεφτεί με πόσα πράγματα συνδέεται η τροφή και το πόσο εύκολα έχουμε εκπαιδευτεί. Στη ζωή μα και ένα παραπάνω είδο στην Κρήτη, να έχουμε εκπαιδευτεί να ερμηνεύουμε το συνέστημά μα μέσω τη τροφή, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουν το πώ αλληλεπιδρούν. Σκέψου, θανάτου, κηδίε ή οτιδήποτε, σύνδεση με φαγητό, τροφή. με τροφή. Ε, Γιορτέ, γάμοι, βαφτίσια, τα πάντα. Όλε μα οι εκδηλώσει, χαρά ή λύπη, συνδέονται με φαγητό. Οπότε από τα πολύ πολύ μικρά παιδιά ακούν και συνδέουν. Έχουν μια φωτογραφική μνήμη και καταλαβαίνουν ότι σε οτιδήποτε εκδήλωση χαρά ή λύπη ή γενικότερου συναισθήματο θα υπάρχει λήψη τροφή. Μόνο στην κουλτούρα μα το κάνουμε, την επιβράβευση και την τιμωρία με το φαγητό. Όχι. Δηλαδή, ε, ποιο μάζει πρώτο στα παιχνίδια του θα πάρει παγωτό. Mm. Δεν έφαγε το φαγητό σου, δεν θα φας γλυκό μετά. Mm -hmm. Όχι πολύ Τι παραδεχτείτε το. Είναι πολύ λομολογώ. σημαντικό. Όχι, όχι. Αυτό συμβαίνει. Αυτό πρέπει. στέλνει μήνυμα στον Βέβαια. άλλο, σε αυτόν τον άνθρωπο που τώρα είναι το παιδί μα και αύριο μεθαύριο θα είναι ένα έφηβο και ένα ενήλικα που θα παίζει περίεργε παρτίδε με το φαγητό. Πολύ σωστά. Στην επιβράβευση και στην τιμωρία. Το τέταρτο λοιπόν στάδιο χαρακτηριστικό που λέγαμε πριν είναι να καταλάβουμε εν τέλει ποια είναι η σχέση μα με την τροφή. Τι σημαίνει η τροφή για εμά. Αν δηλαδή εγώ θέλω να πω στην Ανδριανή ότι την αγαπάω, αλλά δυσκολεύομαι και προτιμώ να τη πάρω, Α πούμε, μία σακούλα γλυκά, να τη τα πάω, είναι πολύ προτιμότερο κάποιο να με εκπαιδεύσει και να μου πει ξέρει κάτι. Είναι πολύ τρυφερό να, να τη πει ότι την αγαπά, mm -hmm. ή να τη δώσει ένα γλυκό φιλί, ή να την πάρει μία αγκαλιά. Δεν είναι ανάγκη. Όχι ότι είναι κακό να τη δώσει τα γλυκά, αλλά μάθε να εκφράζεσαι. Mm -hmm. Αυτή είναι η βασικότερη δυσκολία των ανθρώπων που έχουν συναισθηματική υπερφαγία καταπίνουν. Η τροφή δηλαδή είναι σαν ένα πόμα, Ανδριανή μου. Σαν να κλείνουν μέσω της τροφής τα λόγια που θέλουν να πούν. Αν για παράδειγμα δηλαδή βιώσουν κάτι έντονο, μπορεί να θέλουν να πούν με θύμωσες. Να θέλουν να με βρίσουν, να θέλουν να, να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν, να, να... Και δεν μπορούν, δυσκολεύονται πολύ να εκφραστούν. Και συνήθως υποβόσχη σου ξαναλέω ο φόβος της κριτικής. Τι θα πει ο άλλος για ναι. μένα. Ή η επόρριψη. Ακριβώς. Επί της Ακριβώς. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τροφή για να καταπιούν τις λέξεις των συναισθημάτων που νιώθουν. Νιώθουν προσωρινή ικανοποίηση. Πολύ στιγμιαία. Είναι πολύ στιγμιαία και μάλιστα μία τεχνική που δουλεύουμε πολύ σε πρώτο ή σε δευτέρου στάδιο υπερφαγίες είναι να καταγράψουν ένα, το πλαίσιο όπου καταναλώνει τη τροφή, δηλαδή αν είναι στο σπίτι τους, αν είναι μόνοι oh. αν είναι με παρέα και το κάθε εξής, το συνέστημα πριν τη λήψη της τροφής, το συνέστημα κατά τη διάρκεια της λήψη τη τροφής και το συνέστημα μετά. Άρα να δούμε τι εν τέλει επηρεάζει το άτομο στη λήψη τροφής ή στην ποσότητα λήψης yeah. τροφής. Και μετά εμείς με τη δική μας... Ε, ώρα και θέση να μπορούμε να παρέμβουμε και να δούμε με μία αλλαγή πλαισίου αν αλλάζει η διατροφική συμπεριφορά ή με μία αλλαγή συναισθήματος αν αλλάζει η λήψη τροφής. Εδώ φαντάζομαι, Ειρήνη μου, ε, δεν αρκεί μία ε, παρέμβαση διατροφολόγου. Θέλει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία μονάχα ένας διατολογο ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά... Δεν καλύπτει για κανένα λόγο και πολλέ φορέ θέλει είτε ψυχολογική υποστήριξη είτε ψυχοθεραπευτική. Εμεί κάνουμε αυτή τη κουβέντα μαζί, διότι mm. έχει και ένα δεύτερο, μια δεύτερη επαγγελματική ιδιότητα, mm. έχει μια δεύτερη εξειδίκευση mm. αυτό τη ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό σε εμπιστεύομαι και το κουβεντιάζουμε αυτό το κομμάτι μαζί και εστιάζουμε σε αυτό. Διότι δεν αρκεί να έρθω, έχω α πούμε συναισθηματική υπερφαγία, κάνω τέτοια επεισόδια. Θα έρθω να στο πω, θα μου δώσει μια διατροφική, θα μου πει mm. Ανδριανή, θα σε δώσει 15 μέρε. Φαντάζομαι, α πούμε, δεν είναι η λύση αυτή. Απαγορεύεται. Ναι. Κάνε, Δεν τρώγε δίνουμε. μόνο αυτά. Εγώ Δεν θα το νομίζω, θα σκάσω. Μπράβο, Εκρύβον πολύ απλά ωραία. και από σένα μετά. Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά σε άτομα τα οποία έχουν συχνέ συναισθηματικέ υπερφαγίε να δώσουμε δίαιτε. Απαγορεύεται. Πρώτα πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σχέση τους με την τροφή, να καταλάβει και το ίδιο το άτομο εν τέλει τι μου συμβαίνει. Ναι. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Δεν είμαι προβληματική επειδή δεν μπορώ να ολοκληρώσω μία διαδικασία δυνατίσματο, mm. αλλά έχω κάποια κακή Άλλα σχέση. Άλλα θέματα. Ναι, είναι αλλού το και θέμα. Πολλέ φορέ, επειδή αυτό σαφώ απαιτεί παραπάνω δουλειά, αν κάποιο δεν του το ξεκαθαρίσει εξ αρχής ειδικό, απογοητεύονται και απλά νομίζουν ότι είναι ανίκανοι να ολοκληρώσουν μία προσπάθεια. Ή ερμηνεύουν την προσπάθειά του με ένα νούμερο ζυγαριά που εκεί λοιπόν μιλάμε για μία χρόνια κατάσταση. Mm. Άπειρος κόσμος κάνει συνεχώς δίαιτες όλων των ειδών της δίαιτες και ποτέ δεν έχουν φτάσει στο στόχο τους. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και άλλη μία διατροφική διαταραχή που πλέον έχει τον όρο αδιφαγική ε, διαταραχή, mm. όπου αυτά τα άτομα έχουν πολύ συχνές υπερφαγίε που λέγαμε πριν, αλλά δεν χρησιμοποιούν αντισταθμιστικούς παράγοντες όπως τη βουλημία, δηλαδή δεν κάνουν αιμετό, ναι. δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία, δηλαδή να προσπαθήσουν με νύχια και με δόντια δό... να κρατήσουν ένα χη σωματικό βάρο, αλλά τιμωρούν τον εαυτό τους με μοναξιά, με τάσεις δυσκολία κοινωνικοποίησης, με μία εσωστρέφεια, ναι, ναι, απομονώνονται. Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συμβολή ψυχολόγου ή ψυχιάτρου. Είναι καμπανάκια όλα αυτά. Ναι. Και είναι χρόνια ξαναλέω. Είναι καμπανάκια. Και αυτό που περιγράφεις δεν, δεν μου φαίνεται σαν κάτι πολύ περίεργο. Mm. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά γύρω μα να συμβαίνει. Mm. Και απλά, απλά δυσκολευόμαστε α... να το πούμε. Να πούμε και να διαπιστώσουμε ότι είναι αυτό. Mm. Και ότι το φαγητό και η σχέση μας με αυτό είναι μία έκφραση μία άλλη κατάσταση. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλά αυτό ο άνθρωπο γεννήθηκε χοντρό και είναι μια ζωή χοντρό mm -hmm. και ότι απλά δεν μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό του και να σταματήσει να κλείσει το στόμα του. Mm -hmm. Άλλα θέματα αντιμετωπίζει αυτό ο άνθρωπο και είναι μια βιτρίνα τη κατάσταση mm -hmm. όλο αυτό. Υπάρχει το στοιχείο του εθισμού μέσα σε όλα αυτά. Ναι, 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 και γι' αυτό αυτέ οι τροφέ μπορούν να δημιουργήσουν και εθιστικέ συμπεριφορέ, η σοκολάτα, η ζάχαρη. Και αυτές οι πρώτες ύλε σαφώς δημιουργούν και μία εθιστική συμπεριφορά. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι πολύ συχνά εδώ στην Κρήτη ακούγεται άσχημο, αλλά τουλάχιστον για εδώ έχω και ε, πληθυσμιακά, αν το θέλεις, παρατηρήσει. Και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με συναισθηματικές υπερφαγίες, αλλά και βουλημικά επεισόδια σε ηλικίε εφή, εφήβων, ναι. πολύ συχνά. Και ακόμα πιο συχνά σε άτομα τα οποία έχουν δεχθεί έντονο μπούλινγκ ή επικριτική τάση από ανθρώπους που τους έχουν προπονήσει σε αθλήματα που κοιτάνε πολύ την εμφάνιση της λεπτής φιγούρας. Το διαπιστώνεις δηλαδή να γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Συνδέεται πολύ. Συνδέεται πολύ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όμως, ηρήνη. Ε, εγώ, σαν μάνα, θα θεωρήσω δεδομένο ότι ο προπονητή του γιου μου, που ο γιο μου ξέρω εγώ τι κάνει, κάνει κολύμβη, κάνει μπάσκετ, κάνει ποδόσφαιρο, mm -hmm. κάνει οτιδήποτε, ε, και θα τον πιέσει για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Ε, και θα είναι απαιτητικό απέναντί του όσον αφορά στο φαγητό και στο να μην πάρει γραμμάριο και στο ότι θα προσέχει τι τρώει. Και δεν θα, δεν θα μπω στη διαδικασία να πονηρευτώ με κάτι, mm. ότι κάτι δεν πάει καλά στο παιδί. Πώ μπορεί να, να το δει αυτό. Έλα, μωρέφει βία, είναι τώρα κάνει την αντίδρασή του. Πώ θα πονηρευτώ. Mm. Εκεί λοιπόν θα δει τη γενικότερη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Αν απότομα αλλάζει, ένα. Αν το βλέπεις και έχει κακή στάση σώματος, θέλει δηλαδή να κρύψει την κοιλιά του ή τέλο πάντων. ξαφνικά το παιδί, Ναι. ναι. Ε, αν δηλαδή ξαφνικά δω μια όποια απότομη αλλαγή συμπεριφορά ή αυτοεικόνας. Αν δω ξαφνικά το παιδί εκεί που μπορεί να έχει κολλητούς, να έχει απαραίες, να ήταν σε έτσι μια πολύ ευχάριστη ε, κοινωνική διάθεση, Συνέχτες. ξαφνικά τσουπ. Να κλίνεται στον εαυτό του, να, μη, να σου βρίσκει δικαιολογίε, α πούμε, ότι δεν θέλει να πάει σε πάρτι, σε εκδρομέ, σε σε σε, 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 σε. ή να αρχίζει να σκέφτεται πιο απόλυτα το πλαίσιο του αθλητισμού. Δηλαδή. δηλαδή. Πολύ συχνά, ειδικά με τα γυμναστήρια το βλέπουμε πιο συχνά αυτά είμαι με έθουσες ε, χορού, μπαλέτου και, 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 και. Ότι από τη στιγμή που εγώ έχω ας πούμε γυμναστήριο, θα πάω στο γυμναστήριο οποτεδήποτε και μπορεί να πάω και πέντε ώρες. Εκεί που πήγαινα δύο ώρες. Ένας εθισμός. Ακριβώς. Μία δάση του Μια να... ακρότητα. Κάνω... Να συνδέομαι πάρα πολύ με αυτό το πράγμα, γιατί από εκεί κάτι εισπράττω. Ακριβώ. Και εκεί λοιπόν τι κάνουν. Παλεύουν από αυτό που μπορεί ο Χ ή ο Ψ να του έχει χαρακτηρίσει ότι είναι καλοί. Μα, να διακριθούν. Είναι να ως... Ακριβώς. για αυτού. Ακριβώ. Και ουσιαστικά τι θέλουν να φωνάξουν. Κάντε με αποδεκτό για αυτό που είμαι. Και εγώ ναι, θα δώσω το καλύτερο εαυτό μου. Όμω δεν θα τον ξεπεράσω. Γιατί μετά θα χάσω άλλα στοιχεία της καθημερινότητάς μου που θέλω να τα ζήσω, που μου λείπουν, που θα ήθελα να τα ζήσω, αλλά επειδή εσύ με έχεις χαρακτηρίσει ως φοβερό ή τρομερό ή, ή φοβάμαι ότι θα μου πεις ότι θα σε βγάλω από την ομάδα, μια που είπες oh. ας πούμε τα αθλήματα αυτά, φοβάμαι και εν τέλει θα εθιστώ σε αυτό ώστε να σου αποδείξω ότι είμαι ο φοβερός. Άρα τι γίνεται και, και μονάς. Ένα απλό κύκλο. Σαμποτάρουμε τον εαυτό μα σε πάρα πολύ Αφυβώς. μεγάλο βαθμό. Ο γονέα θέλει να είναι όμω συνοδοιπόρο, συμπαραστάτη στο παιδί, να μπορεί να διακρίνει και να καταλάβει πότε και ποια όποια αλλαγή συμπεριφορά του μπορεί να οφείλεται σε μια φυσιολογική εξέλιξη ή σε κάτι που μπορεί να το έχει κλονίσει στον ψυχισμό του και αν δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ντροπή. Να ζητήσει βοήθεια. Ή για το παιδί του, εφόσον το παιδί έχει το θέμα και ο ενήλικας για τον εαυτό του, εφόσον ναι. διαπιστώνει μετά από αυτή την κουβέντα πούμε, που κάνουμε εμείς εδώ τώρα ή έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει κάτι άλλο, επίσης διαπιστώνετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ναι. ότι κάτι έχει φύγει από το πλαίσιο της ισορροπίας, ότι το φαγητό για σας δεν είναι απλά ένα μέσο για να, ε, να συντηρήσετε τον οργανισμό σας όπως ορίζει η φύση, ναι. αλλά έρχεται να, να επιφέρει κορισμό σε άλλα πράγματα, σε άλλα κενά. Έχουμε λίγο χρόνο να προσθέσουμε. Όχι, όχι, όχι. Αν είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό, θα το πει πάρα πολύ γρήγορα. Θα το πω γρήγορα. <laughs> πολύ συχνά και στου εφήβου ένα παραπάνω. Η ανία, το ότι βαριούνται ναι. και δεν έχουν τι να κάνουν στο σπίτι, ειδικά, μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική υπερφαγία. Οπότε εκεί απλά, όταν του δώσουμε ένα χόμπι ή κάτι εναλλακτικό να απασχοληθούν τα παιδιά, βλέπουμε κατευθείαν ότι αλλάζει η στάση τους με την τροφή. Οπότε και αυτό, επειδή όλοι οι γονείς φωνάζουν όχι άλλα τάμπλετ, όχι το ένα, όχι το άλλο, και ότι τα παιδιά βαριούνται, με μια τέτοια είδους παρέμβαση, βλέπουμε αλλαγή διατροφική συμπεριφοράς. Βλέπετε. Εμείς τι θα Έχουμε κάνουμε. Πολλά. Θα κάνουμε και άλλε δουλειές, δηλαδή, για να μην τρώμε. Θέλουμε, θέλουμε. Θέλει άλλα. συζήτηση. Δεν είναι χόμπι. να μην τρώω, δεν είναι να μην πάρω. Ε, την κακή τροφή να τη βάλω στο ντουλάπι μου. <συσίλισμα> δεν είναι να περνάω πάρα πολύ χρόνο κάνοντα πράγματα για να με απασχολώ. Έτσι. Γιατί με σαμποτάρω προφανώ. Αλλά να κάτσω να ασχοληθώ και να δω τι είναι αυτό που με κάνει και στέκομαι κάνω πάνω από την κούτα με του κουραπιέδε και θα κάτσω να του φάω όλου και δεν θα ευχαριστηθώ κιόλα. <συσίλισμα> τι συνέστημα υπερισχύει. <συσίλισμα> 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 εκείνη τη στιγμή να πω πεινάω ή κάτι αισθάνομαι που με οδηγεί στο φαγητό. Α κρατήσουμε αυτά τα δύο ερωτήματα. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Ωραία μα τα σήμερα. Ήταν ωραία η κουβέντα μα. Πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να πάει καλή χρονιά, καλά, να η χρονιά έχουμε. σε όλα τα επίπεδα. Καλό βράδυ. Να είσαστε καλά. Να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Ναι. Να κάνετε πράγματα που σα κάνουν ευχαριστημένου και πράγματα που σα κάνουν καλύτερου στην ψυχούλα σα και στο μυαλουδάκι σα.